Με στόχο αφενό την αισθητική βελτίωση τη εικόνα τη πόλη και εφετέρου την ακόμα πιο δυναμική προβολή του πλούτου που διαθέτει μέσω τη δύναμη του φωτό, ο Δήμο Ρεθύμνου αποφάσισε και προχώρησε ήδη στη φωταγώγηση όλων των ιστορικών μνημείων που βρίσκονται διάσπαρτα τόσο σε κεντρικά σημεία, όσο και στα στενά σοκάκια του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου. Έχοντα λύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο του διευρυμένου Δήμου το θέμα τη ασφάλεια στην καθημερινότητα όσον τα προβλήματα του του οδοφωτισμού. Ε, με τη σύναψη και την εγκατάσταση 8.500 φωτιστικών σωμάτων σε, μια, σε, ένα γραμμικό, σε μια γραμμικότητα όπου αυτοποιημένα θα ελέγχουμε τον οδοφωτισμό πλέον να αντιμετωπίσουμε και το φωτισμό τόσο της πόλης στην περίοδο των εορτών αλλά και γενικότερα στην προβολή των μνημείων της σε μια πιο σταθερή και πιο επαγγελματική βάση προκειμένου να προβάλλουμε την πόλη μας ε, μέσω το, και, και του φωτισμού και των νέων τεχνολογιών που έχει φωταγώγηση του ιστορικού βενετσιάνικου κάστρου της Φορτέτζα σε συνδυασμό με το διακριτικό φως που εκπέμπουν τα δεκάδες φωτιστικά που τοποθετήθηκαν κατά μήκο του λεγόμενου περιφερειακού δρόμου, τα φώτα που λούζουν κυριολεκτικά τον Αιγυπτιακό φάρο, κάνοντά τον να καθρεπτίζεται στα νερά του ενετικού λιμανιού, η εντυπωσιακά φωτισμένη κρίνη Ριμόντι στο ιστορικό κέντρο που απλά τι νύχτε σε ταξιδεύει σε άλλε εποχέ, αλλά και το φωτισμένο τζαμίνε ρατζέ που σήμερα στεγάζει το οδείο μαζί με τον επιβλητικό μιναρέ του, είναι μερικά μόνο από τα ιστορικά μνημεία του Ρεθύμνου που στην παρούσα φάση οι κάτοικοι και εν καιρό και οι επισκέπτε τα βλέπουν πλέον με άλλη ματιά. Ο βασικός σχεδιασμός μας για φέτος και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσει και θα συμπληρωθεί... ...είναι η πόλη σύμφωνα και με την πρόταση του Μάνου του Τσάκονα 4 Δεκεμβρίου που είναι η, 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 η ορτή της προστάτητας της πόλης μας να στολίζεται κάθε χρόνο με ένα αφαιρετικό στολισμό, ο οποίος θα διατηρείται μέχρι και την περίοδο του καρναβαλιού, προκειμένου να ενώσουμε αυτές τις δύο περιόδους και να διευκολύνουμε και να δημιουργήσουμε τις υποδομές έτσι ώστε το χρονικό διάστημα η παλιά πόλη του Ρεθύμνου αλλά και γενικότερα το Ρεθύμνο να αποτελέσει πόλο έλξη επισκεπτών και εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα πάντω με τον Αντιδήμαρχο Θώμα Ακρεβεντζάκη, πέρα από τον εορταστικό διάκοσμο τη πόλη, ο οποίο αναμφισβήτητα συμβάλλει στην προβολή του Ρεθύμνου ακόμα και στην περίοδο του χειμώνα, κάτι τόσο απλό και αναγκαίο στην καθημερινότητα όπω είναι το φω, χωρί ιδιαίτερο κόστο αλλά με στρατηγικό σχεδιασμό, προσδίδει τελικά μεγαλύτερη αξία στο ήδη γνωστό τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου.